Κυρίου ετησόμεθα. Χαράς μου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χαράς μου, Κύριε. Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίων την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία δίχως του μυστικού σήμερα και εθνογευόμενη παράδοση που μοίρα της ευθύνης των μυστηριών ύπου οφείλει να σηκώσουν κατά τρελούδες αλλούς ο μυστής ομολογός της κύριε Κύριε της Βασιλείας σου Θεολογών αίμα πρίξον από το λέγον άνθραξ κάνεσαι της ουσίας σου λέγον Θεού το σώμα και δίνει και τρέφει δέει το πνεύμα των ύπων εφεξένας έθεξε στον τον εξτέ και ο Κύριος στο Θείο σου έρωτη αλλά αν κατάφρυξον πυρία είναι τις αμαρτίες μου και πλησία της εμείς και πλησίας σου είναι τα ζωή και πάνε γαγιμό με τα πλησία σου Χριστιανοί μου αγαπητοί, βιώνουμε για μια φορά ακόμη στη ζωή μας μια Μεγάλη Δευτέρα. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, στο παλικάρι εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης, που μπόρεσε να αντιμετωπίσει με υπομονή, με ψυχραιμία και καρτερία τις δοκιμασίες της ζωής του, μπόρεσε να αγωνιστεί τον καλόν αγώνα της πίστεως και της αρετής και τα κατάφερε να στολίσει την ψυχή του με αρετές και ο Θεός από αυτήν ακόμη την ζωή το εδόξασε και το ετίμησε και το έκανε έναν διδάσκαλο για όλους μας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ο Πάγκαλος Ιωσήφ είναι σύμβολο και δάσκαλο. Τι συμβολίζει τον Ιησούν Χριστόν. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά, αλλά αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωσήφ. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Όσοι γονείς έχετε παιδιά, προσέξτε τις διακρίσεις. Οι διακρίσεις γίνονται αιτία να δημιουργείται ο φθόνος μέσα στην καρδιά των παιδιών των υπολείπων και οδηγούνται από τον φθόνο εις τον φόνο. Και πολλές φορές πριν φύγουν οι γονείς από αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά ξεσπούν με ορμή εναντίον τους και τους δηλητηριάζουν και τους πικραίνουν λέγοντάς τους «Βέβαια, το γιο σου τον προσέχεις καλύτερα, τον αγαπάς περισσότερο, την κόρη σου την έχεις περιφρονημένη» ή αντίθετα. Έτσι έκανε και ο Ιακώβ, ενώ ήταν άνθρωπος ενάρετος, είχε αυτή την αδυναμία και του εστίχησε στη ζωή του αυτή η αδυναμία. Πικράθηκε, λυπήθηκε, πληγώθηκε, ξενύχτησε, έκλαψε και όχι για ένα και δύο χρόνια. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται προσοχή διότι τα παιδιά του πατέρα και της μάνας έχουν την ίδια προέλευση και πρέπει να έχουν και την ίδια αγάπη. Βέβαια, όταν ρωτήσεις τη μάνα ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο, η πραγματική μάνα σου λέει όποιο δάχτυλο κι αν κόψεις, τον ίδιο πόνο δεν θα αισθανθείς και το ίδιο αίμα δεν θα βγάλεις. Και όταν την ξαναρωτήσεις που έχει παιδιά ή άρρωστα ή στο εξωτερικό, ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο, σου απαντάει το ξενιτεμένο μου μέχρι να έρθει και πάλι κοντά μου ή το άρρωστό μου μέχρι να γίνει καλά. Αυτά που αναφέρω και έχουν σχέση με την καθημερινότητα και την ζωή μας δείχνουν ότι έχουν την ίδια αγάπη οι γονείς προς τα παιδιά. Μερικοί έχουν κάποια αδυναμία και η αδυναμία αυτή στοιχίζει πρώτα στους γονείς. Ο Ιακώβ λοιπόν αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, είπα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστόν. Και ο πατέρας ο Ουράνιος αγαπάει ιδιαίτερα τον Ιωσήφ. Και πού φαίνεται αυτό? Πού φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη αγάπη ο Θεός εις τον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του και Θεόν μας? Δύο φορές το ομολογεί σε δύο μεγάλα γεγονότα της ζωής του. Το ένα εις την βάπτιση. Ο
Ιησούς βαπτίζεται, το Άγιο Πνεύμα κάνει την εμφανισή του εν είδη περιστεράς και ακούγεται η φωνή του Πατέρα να λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Το άλλο γεγονός είναι στη μεταμόρφωση. Επάνω εις τώρα στο Θαβόρ γίνεται η μεταμόρφωση του Χριστού και ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό που λέγει «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Άρα λοιπόν την σύσταση ότι τον αγαπάει τον Χριστόν ως Υιόν, ιδιαίτερα ο Θεός Πατήρ, δεν χρειάζεται να μας προβληματίζει, διότι το έχουμε δεδομένο. Δεύτερον, ο Ιωσήφ επήρε το φαγητό από τα χέρια του πατέρα και το πήγε στα αδέρφια του που ευρίσκονται στους αγρούς και καλλιεργούσαν. Και ο Ιησούς Χριστός επήρε όλα τα δώρα του Θεού Πατέρα από τον ουρανό και τα άφερε εδώ στη γη, σε εμάς τους ανθρώπους που δουλεύαμε στα χτήματά μας ή και στα πάθη μας και στην αμαρτία μας, για να μας ζωογονήσει, για να μας αναγεννήσει, για να μας επαναφέρει εις το αρχαίον μας σκάλος. Τα αδέρφια του Ιωσήφ τον ευθόνησαν και τον πούλησαν εις τους Αιγυπτίους εμπόρους που περνούσαν εκείνη την ώρα από εκεί. Και οι άνθρωποι εδώ στη γη ευθόνησαν τον Χριστόν μας και τον εμπούλησαν με προεξάρχοντα τον Ιούδα. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, πόσα χρήματα έδωσαν οι έμποροι Αιγύπτιοι για να πάρουν τον Ιωσήφ? 30 αργυρούς, 30 αργύρια. Και ύστερα από χρόνια πολλά έρχεται η στιγμή και προδίδει ο Ιούδας τον Χριστόν με πόσα χρήματα αντί 30 αργυρίων. Τα αδέρφια του Ιωσήφ σκέφτηκαν να τον ρίξουν μέσα σε ένα ξεροπήγατο για να πεθάνει εκεί. Δεν επέθανε βεβαίως, γιατί εντωμεταξύ πέρασαν οι έμποροι και τον πήραν πουλημένον. Και οι άνθρωποι έβαλαν βουλή για να βγάλουν από τη μέση των Χριστών, να τον βάλουν μέσα σε έναν τάφο ανήλιων υγρών. Αλλά δεν τον κράτησε ο τάφος, τριήμερος εξανέστη. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι ο αναστημένος Χριστός μας, που τον καμαρώνουμε για Θεόν και Πατέρα μας, και πρέπει να ζούμε κάτω από το μάτι του που τα πάντα βλέπει και να νιώθουμε τον εαυτό μας στην αγκαλιά του που τα πάντα στέγει. Βλέπετε πόσες ομοιότητες και πόσους συσχετισμούς βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ. Όλα αυτά τα είχε ο Χριστός μας. Η ψυχή μου ακουσάντωσαν, σε είστε ευχαρτήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο σύνδευή και υψώσουμε το όνομα σου ευκό. Εξεζήτησαν τον Κύριο εις δίχους ψέμου, εκπασών των αθλήψεων μου εις άκρου.